Καλημέρα, γιατί μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Θα πω και καλή εβδομάδα, αν και λογικά εσείς θα το δείτε, δεν νομίζω Δευτέρα. Θα προσπαθήσω να το ανεβάσω Δευτέρα βέβαια, γιατί όχι. Εμείς έχουμε Δευτέρα σήμερα. Έλα αγάπη μου, έλα, πού μιλάει η μαμά. Πού μιλάει η μαμά, δεν κρατάει τηλέφωνο. Έχει ξεκινήσει τώρα και κάνει εσύ ότι μιλάει στο τηλέφωνο. Και α, κάναμε και πρώτα βήματα, θέλω να σας πω, να έχει ξεκινήσει. Και κάνει, και μάλιστα χθες είναι η πρώτη φορά που μόνος του, χωρίς να είναι κάποιος κοντά του, έφυγε από το ένα έπιπλο και πήγε στο άλλο, χωρίς να κρατιέται. Και εντάξει, είναι απίστευτη η αίσθηση αυτή τώρα, με τον μικρό που έχει ξεκινήσει και περπατάει. Τώρα θέλω να τον βγάλω και μια βόλτα με το καρότσι, έτσι για να ασκηθώ λίγο κι εγώ, και να τον βάλω και λίγο εδώ να περπατήσουμε στη γειτονιά. Λοιπόν, τι γίνεται με το σπίτι τώρα. Σας έδειξα ένα πλάνο το οποίο ήταν από το Σάββατο, όταν τελείωσαν οι μάστορες, αυτό με τα πλακά και τα πρώτα που είδατε να έχουν στρωθεί. Τώρα έχουμε προχωρήσει, σήμερα έχει προχωρήσει η δουλειά, μπήκανε και άλλα πλακάκια και έχουν μπει και οι αρμόστοκοι. Προχωράμε με λίγο πιο αργά βήματα από ό,τι περίμεναμε, να σας πω την αλήθεια, διότι θεωρούσαμε ότι μέσα σε 2 μέρες θα έχουν μπει, έτσι μας είπε και ο μάστορας στην ουσία, δεν το θεωρήσαμε εμείς απλά μόνοι μας. Μας είπε ότι μέσα σε 2 μέρες θα έχουν στρωθεί όλα τα πλακάκια του σπιτιού εκτός από το μπάνιο, αλλά τα μεγάλα τα πλακάκια που είδατε στο σαλόνι κουζίνα που είναι ενίος ο χώρος, είναι πάρα πολύ δύσκολα πλακάκια. Πέρα του ότι είναι πολύ μεγάλα και βαριά και δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ και στο να τα ανεβάσουμε, είναι δύσκολα και στην τοποθέτηση. Διότι είναι κομμένα με λέιζερ, δεν κάνουν αυτή την κουρμπίτσα. Κάνουν τα πλακάκια και θέλουν πάρα πολύ προσεκτική τοποθέτηση για να μην γίνουν λάθη και τέλος πάντων διάφορα τέτοια θέματα. Αλλά πάμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να πιστεύω ότι τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου θα μπούμε στο σπίτι μας. Θα μου πεις γιατί τι αλλάζει. Στην ουσία είστε σαν να είσαστε στον ίδιο χώρο. Όντως είμαστε σαν να είμαστε στον ίδιο χώρο, γιατί είναι ίδια τα σπίτια. Απλά. Και δεν κρατιέμαι, να σας πω την αλήθεια, ενώ όταν ξεκινήσαμε και ήρθε ο μάστορας και μας είπε ότι πρέπει να κάνουμε τέτοιες εργασίες, απογοητεύτηκα, πάθα σοκ, γιατί θα γινόμασταν χάλια και όλη αυτή η μετακόμιση πάνω κάτω και μετά ξανά πάνω και το καθάρισμα που έχει να γίνεται πάνω χαμός. Παιδιά, χθες λίγο σκούπισα 2 πλακάκια που είχε κάτι πετραδάκι για να φύγουν από πάνω και μετά φύσηξα και φύγε σκόνη, παρόλο που σκούπισα πάρα πολύ καλά και νομίζω θα έχουμε σκόνη για αρκετό καιρό. Τέλος πάντων. Και λέω ότι θέλω να ελπίζω ότι θα φύγουμε τη δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου, ότι θα έχουμε μπει πάνω, γιατί ειδικά στο σαλόνι τα δωμάτια μας είναι μια χαρά. Το μόνο έξτρα που έχουμε εδώ είναι το έπιπλο, το μπουντουάρ μου, το παλιό, το θυμάστε, που ήταν ήδη εδώ και κατεβήκαμε εδώ τώρα και δεν μπορούσαν να πάνε πουθενά αλλού κάποια από τα έπιπλα. Και επειδή στο σαλόνι είμαστε στριμωγμένοι, έχουμε 2 γωνιακούς καναπέδες αυτή τη στιγμή και είναι αρκετά στριμωγμένα τα πράγματα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, έχουμε βολευτεί, απλά δεν έχει το παιδί πολύ χώρο να παίξει και είναι και αυτός λίγο έτσι αναστατωμένος, έχει καταλάβει τη διαφορά και έχει χαλάσει λίγο και τον ύπνο του, που και πάλι και πάνω που θα πάμε πάλι θα καταλάβει τη διαφορά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει, καλά να είμαστε και να γίνει, απλά θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε ακόμα για 2 εβδομάδες. Για 2 εβδομάδες, ήδη είμαστε κάτω 1,5 εβδομάδα. Ότι σε 2 εβδομάδες θα ανεβούμε, θέλω να πιστεύω. Γιατί τώρα έχουν να μπουν τα πλακάκια ακόμα. Μετά γυψοσανίδα, σε κάποια σημεία που πρέπει να μπει γυψοσανίδα. Και μετά τι περιμένουμε. Περιμένουμε ξανά τον υδραυλικό να έρθει να κάνει τα τελευταία τα του μπάνιου. Και μετά περιμένουμε και για το air condition. Συγγνώμη για τα μπαμπούμ, τώρα γίνονται εργασίες πάνω γι' αυτό. Αλλά και τι άλλο περιμένουμε, και να βάψουμε και το σπίτι. Αυτό νομίζω δεν μας. Α, και τα τζάμια εννοείται, να μπουν και τα τζάμια. Αυτά περιμένουμε. Είναι αρκετά. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Θα σκεφτώ ότι το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Και ενώ στην αρχή που μας είπαν, δεν ξέρω αν σας το είπα αυτό, σας το είπα, που στην αρχή μας είπαν ότι πρέπει να γίνουν όλα αυτά και είχα πάθει σοκ με τα πέρα δόθηκε τα εκείνα και το άλλο, τώρα που βλέπω το σπίτι που αρχίζει και παίρνει μια μορφή, χαίρομαι πάρα πολύ. Και σκέφτομαι έτσι και τις μέρες αργότερα, τους επόμενους μήνες που θα αρχίζω και τα για ντουλάπα σιγά σιγά, για κουζίνα και πράγματα τα οποία θέλω να αλλάξω μέσα στο σπίτι σιγά σιγά, έτσι και να έχουμε και με τι να ασχοληθούμε και να συζητάμε και εδώ και να σας δείχνω, να μου λέτε και εσείς τις ιδέες σας, γιατί έχω κοιτάξει λίγα σχέδια για ντουλάπα και κουζίνα στο Pinterest, έτσι στα πολύ πεταχτά, αλλά έχω συνειδητοποιήσει ότι λίγο στο Pinterest τα σχέδια είναι ίδια και δεν με βοηθάει, δηλαδή ειδικά στις κουζίνες όλα τα σχέδια που βλέπω, έλα γαπούλα μου, έλα, σήκω, μπράβο, ειδικά στην κουζίνα είναι πάρα πολύ ίδια τα σχέδια όλα
Και δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Θα ήθελα κάτι έτσι λίγο πιο διαφορετικό, να μην το έχουμε χίλια δει. Θα έρθεις να πεις ένα γεια στα κορίτσια. Έλα. Για πες γεια. Κοίτα εκεί. Και κάνε γεια σας. Κάνε γεια εσύ που κάνεις και γεια τώρα που έχεις μεγαλώσει και κάνεις γεια. Για κάνε γεια σας. Γεια. Μπράβο, μπράβο. Πες και γεια. Πες γεια σας. Γεια. Πες γεια. Αφού λες. Θα πεις. Μπράβο! Το μικρό πόνι έχει μεγαλώσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ και κάνει και καινούρια πράγματα και όλο και κάθε μέρα κάνει και άλλα πράγματα. Κουράστηκες, έλα. Και κάνει, όπως σας είπα, και κάθε μέρα και καινούρια πράγματα τώρα. Και πράγματα τα οποία, ξέρετε, τα κάνει έτσι λίγο ξαφνικά, όπως αυτό με το τηλέφωνο ξαφνικά. Τον είδαμε χθες να κάνει έτσι και να μιλάει. Έλεγε τα δικά του, γιαγιά φώναζε, γιατί το γιαγιά πάει σύννεφο. Και άλλα έτσι τέτοια διάφορα πράγματα. Αυτά. Τώρα σας αφήνουμε να πάμε. Ελπίζω να μην μας προλάβει κάμια βροχή, γιατί δείχνει πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα. Αυτή η εβδομάδα θα έχει βροχές και τέτοια. Θα σας φάνει περίεργο, γιατί ίσως όταν θα βλέπετε αυτό το βίντεο θα είναι πιο καλές ημέρες. Αλλά εγώ γυρνάω αυτά τα βίντεο για να σας τα ανεβάσω. Θέλω να προλάβω να τραβήξω. Μην τα τραβήξεις! Τραβάει την κάμερα. Θέλω να προλάβω να τραβήξω σε πιο πολλά βίντεο μπορώ, γιατί όταν θα γίνει η μετακόμιση να ξανανεβούμε πάνω, δεν θα γίνει με τον ίδιο τρόπο που έγινε από πάνω κάτω. Θα πρέπει να τα πηγαίνω όλα σιγά σιγά και να κάνω και ένα ξεκαθάρισμα. Γιατί εγώ κάθε άνοιξη το φθινόπωρο κάνω ένα ξεκαθάρισμα σε πράγματα που θέλουμε, σε πράγματα που δεν θέλουμε. Εντάξει, αυτό ήθελες. Ήθελες εδώ, με το μωμάκο σου. Οπότε αυτή η μετακόμιση θα είναι πιο δύσκολη από την προηγούμενη. Θα είναι και πιο πολλές οι μέρες και σίγουρα θα υπάρχει έτσι μια αναστάτωση τις πρώτες ημέρες. Οπότε τραβάω σε πιο πολλά βίντεο μπορώ. Ήδη έχω ετοιμάσει δύο για να σας έχω έτσι υλικό να βλέπετε. Αυτά, σας φιλούμε. Πάμε για το hashtag 6 μας. Τσιρ τσιρ τσιρ. Τσιρ τσιρ τσιρ. Πού είναι ο Αλέξανδρος? Εκεί, μπράβο. Εκεί είναι ο Αλέξανδρος. Η μαμά πού είναι? Πού είναι η μαμά? Αλέξανδρε, πού είναι η μαμά? Εκεί είναι και η μαμά, εκεί είναι και η μαμά, εκεί είναι και η μαμά, εκεί είναι και η μαμά. Λοιπόν, γυρίσαμε από τη βόλτα μας και γυρίσαμε λίγο άρον-άρον, γιατί με πήραν από το σούπερ μάρκετ ότι ξεκινάνε τα πράγματα να έρθουν και τα είχα ξεχάσει. Είχα ξεχάσει την παραγγελία, ότι έχω κάνει παραγγελία από το σούπερ μάρκετ. Θέλω να σας πω ότι νιώθω τραγικά με τη γύρη που κυκλοφορεί έξω. Κάθε χρόνο με ενοχλεί γύρη, κάθε χρόνο με πειράζει, γιατί έχω αλλεργία σε κάποια γύρη, ό,τι υπάρχει εκεί. Και φέτος νομίζω ότι νιώθω πιο χάλια από κάθε άλλη φορά. Και τώρα που γυρίσαμε από την πόλη, τα νιώθω εδώ στο λαιμό μου και στη μύτη μου πολύ άσχημα πράγματα. Τέλος πάντων, ελπίζω να βρέξει. Δείχνει ότι θα βρέξει τις επόμενες ημέρες. Να βρέξει λίγο, να ξεπληθούν τα πεύκα, μπας και λίγο καλυτερεύσει η κατάσταση. Γιατί καλά μας έξω το μπαλκόνι, τώρα θα τρομάξετε. Δεν φαίνεται μπες πλακάκι, φαίνεται ένα κατακίτρινο πλακάκι. Τίποτα. Τέλος πάντων, σας αφήνω για την ώρα. Θα σας κάνω και ένα σούπερ μάρκετ haul. Αλλά κάθε φορά που έρχεται σούπερ μάρκετ, αγανακτώ. Δεν θα σας πω ψέματα, γιατί με έχει κουράσει αυτή η κατάσταση με την απολύμανση, το πούμε έτσι, των προϊόντων. Βέβαια, είναι κάτι που θα κρατήσω και όταν τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση με τον κορονοϊό. Απλά έτσι λίγο θα τα καθαρίζω τα προϊόντα, γιατί αυτό που βλέπω ότι αφαιρείται πάνω από τα προϊόντα αυτές τις μέρες, δηλαδή όταν βλέπω το λεκανάκι μου μετά, λέω τι έβαζα τόσα χρόνια μέσα στα ντουλάπια μου και δεν το ήξερα. Και θέλω να πω ότι πολλές από εσάς μου είχατε πει ότι και πριν τον κορονοϊό το κάνατε αυτό. Εγώ ποτέ δεν είχα σκεφτεί ότι. Γιατί να το κάνεις αυτό, δεν υπήρχε λόγος, θεωρούσα. Τέλος πάντων, θα το κρατήσω. Απλά θα είμαι λίγο πιο χαλαρή. Δεν θα τα περνάω δύο και τρεις φορές, θα τα περνάω μία και καλή. Αυτά. Σε λίγο οπότε θα έχουμε σούπερ μάρκετ haul. Και καλά, εγώ ανέβηκα τώρα να σας δείξω, αλλά δεν μπορώ να σας δείξω πολλά γιατί είναι όλα τα πλακάκια εδώ πέρα καλυμμένα. Μόνο εδώ μπορώ να σας δείξω. Μόνο εδώ υπάρχει κάτι. Ορίστε που έχουν μπει και οι Ερμοί. Μας είπε, βασικά ναι, δεν είχα επιλέξει αυτό το χρώμα αρμού που βλέπετε εδώ πέρα, το
γκρι, ήταν κάτι πιο ανοιχτό, αλλά μου είπε ότι είναι μέχρι να στεγνώσει, οπότε σιγά σιγά θα ανοίξει. Αυτό είναι το πλακάκι μέχρι στιγμής. Εντάξει, δεν μπορείτε να δείτε και πολλά, διότι είναι και χάλια αυτή τη στιγμή το πλακάκι. Εδώ πέρα μας ήρθαν και οι γυψοσανίδες για κάποια πράγματα που πρέπει να φτιαχτούν και με γυψοσανίδα. Και εδώ είναι το μπάνιο, στο οποίο δεν έχω να σας δείξω και πολλά. Έχουν περάσει ένα ειδικό φάρμακο, να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω, για να κολλήσουν τα πλακάκια, τα οποία θα κολληθούν στο πάτωμα αύριο. Αύριο θα κολληθούν του μπάνιου και των δωματίων. Πραγματικά δεν μπορώ να σας δείξω πολλά. Αυτό εδώ είναι που θα μπει στα δωμάτια. Είναι στην ουσία το ίδιο πλακάκι, απλά είναι πιο μικρό. Αυτό είναι 60x60, ενώ αυτό είναι 60x120 που μπήκε εδώ στο υπόλοιπο σπίτι. Αυτά, δυστυχώς δεν μπορώ να σας δείξω. Και εγώ πίστευα ότι θα ανέβω και θα τα βρω όλα ανοιχτά και θα δω όλο το μέρος εδώ με τα πλακάκια, αλλά όχι, είναι όλα καλυμμένα. Μόνο τα σημεία που σας έδειξα φαίνεται. Πάμε να σας δείξω τώρα το supermarket haul και θα ξεκινήσω από τα τρόφιμα που έχω πάρει για το στάκι που τρώω κάποια βράδια. Φιλέτο γαλοπούλα καπνιστό που μου αρέσει πάρα πολύ, που η Φαντή. Πήρα και σαλάμι αρέσει που τρελαίνομαι και ντυρόλο τυράκια, τα οποία είναι 5 νόστιμα, μου αρέσουν πάρα πολύ και αυτά τα έτρωγα πάρα πολύ στην εγκυμοσύνη. Τα συγκεκριμένα δεν με πειράζαν, ήταν ελαφρύ και δεν με πείραζε. Πήρα εδώ πέρα 4, αν και έχω κάποια μακαρόνια, πήρα άλλες 4 συσκευασίες, γιατί τώρα έχει ξεκινήσει η νηστεία και νηστεία δουκανάκης, οπότε θα μας χρειαστούν κάποια νηστίσιμα φαγητά. Πήρα 2 συσκευασίες με ρεβίθια που τρώω κι εγώ, είναι από τα λίγα όσπρια που τρώω, γιατί εμένα με πειράζουν τα όσπρια, οπότε πήρα 2 συσκευασίες να βολευτούμε κάποιες μέρες να φάμε και 3 το ίδιο φαγητό. Γιατί συνήθως θα μαγειρέψω ή 2 φαγητά ή και ακόμα και 3, ανάλογα τι πρέπει να φάει ο καθένας, τέλος πάντων. Πήρα και κάποιες κονσέρβες για να έχουμε για ώρα ανάγκης, με τη μετακόμιση και αυτά, μήπως δεν προλάβω να μαγειρέψω κάποια στιγμή. Αυτό ήταν δώρο. Ένα ψωμάκι του τόστ για τα τοστάκια μου, εδώ πέρα γιαουρτάκι, μια μαρμελάδα φράουλα, εδώ πίσω γαλατάκι για τον Αλέξανδρο, τα αγαπημένα μου, πάμε, κουλουράκια Θεσσαλονίκης, τα οποία τρώω κάποια πρωινά, βγάζω ένα και μου αρέσει πάρα πολύ να το τρώω με το βούτυρο, το λούρπακ και με μέλι, γίνονται την τοστιέρα πάρα πολύ νόστιμα. Από φαγόσιμα έχω πάρει αυγά, κάπου είναι μία δεκάδα, εκεί την έχω και την ξέχασα. Και πήρα και 2 έτοιμα σπανακόριζα, να τα έχω στην κατάψυξη και αυτά για τις δύσκολες ημέρες αυτές της μετακόμισης, που δεν θα προλαβαίνω να ρίχνω κάτι γρήγορο στη χύτρα και να τρώει κάτι και ο κανάκης έτσι νηστίσιμο και εγώ, τέλος πάντων. Πήρα και 3 συσκευασίες από χαρτιά κουζίνας και από καθαριστικά μπάνιου πήρα. Αυτή είναι εδώ πέρα τη συσκευασία με χλωρίνη Kleenex, όπου τη βρήκα 50% φθηνότερα στο δεύτερο προϊόν. Και επειδή θα μου χρειαστούν τώρα μπόλικα καθαριστικά, έχω πάνω μεγάλη κάβα, αλλά είπα να πάρω και να έχω μην ξεμείνουμε. Και πήρα από Άζα, ξέρετε ότι λατρεύω πάρα πολύ αυτό το καθαριστικό από Άζα, το χρησιμοποιώ παντού. Στα πατώματα, στο μπάνιο, το χρησιμοποιώ παντού, στον νηπτήρα, παντού. Και στα μπαλκόνια πάρα πολύ το συγκεκριμένο. Βέβαια, εμένα μου αρέσει πολύ αυτό που μυρίζει λεμόνι, η lime. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, αλλά πήρα αυτό εδώ επειδή το βρήκα ένα στην ένα δώρο και επειδή τώρα τα απορρυπαντικά θα φεύγουν αβέρτα, σίγουρα δεν υπάρχει περίπτωση, είπα να πάρω αυτή εδώ τη συσκευασία, που είναι και πιο οικονομική γιατί συμφέρει, το δεύτερο είναι δώρο. Και επίσης πήρα από Βιλέντα, αυτή εδώ πέρα την σφουγγαρίστρα, έχω ήδη άλλη μια τέτοιο στυλ πάνω, αλλά πήρα άλλη μια να έχουμε να πάρω τα πολλά με εκείνη την παλιά και μετά όταν θα καθαριστεί το σπίτι αρκετά καλά να χρησιμοποιήσω αυτή, για να μην χρησιμοποιήσω τη στρογγυλή που έχω τη σφουγγαρίστρα που σας έχω δείξει από Βιλέντα, επειδή είναι καλή μου και δεν θέλω να τη χαλάσω. Και σαν πρώτη φορά προϊόν που δοκιμάζω πρώτη φορά, πήρα πάλι από Βιλέντα αυτά εδώ πέρα τα πανάκια με μικροίνες, τα οποία είναι 2 μέσα και λέει ότι είναι πιο απορροφητικά από τα προηγούμενα και δεν αφήνει ίχνη. Θα τα δοκιμάσω και θα σας πω, γιατί τα απλά τα πανάκια με μικροίνες, όσο καλά και αν τα στραντίξεις, αν κάνεις τζάμι, λίγο μια σταμπίτσα θα φαίνεται, αν δεν χρησιμοποιήσεις εκείνο το μπλε το πανάκι που σας είχα δείξει. Οπότε πήρα αυτά εδώ να τα δοκιμάσω και βλέπουμε. Αυτά, δεν ξεχνάω κάτι νομίζω, όχι. Είμαστε πολλές μέρες μετά από τα τελευταία πλάνα που είδατε. Έχει προχωρήσει αρκετά το σπίτι.
Εσείς τώρα θα το ξαναβείτε πάλι έτοιμο το σπίτι, δεν θα έχουμε μπει μέσα, γιατί εμείς έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία της μετακόμισης, έχουμε ξεκινήσει ήδη να ανεβάζουμε πράγματα. Και αυτές οι μέρες είναι πάρα πολύ δύσκολες, γιατί πέρα από αυτό εγώ περνώ και κάποια ίωση, δεν είναι κορονοϊός, κάναμε τεστ όλοι, βγήκαμε όλοι αρνητικοί, οπότε δεν είναι κορονοϊός, κάτι άλλο συμβαίνει. Μέχρι στιγμής βέβαια δεν έχω κολλήσει κανέναν κάτι. Μπορεί να είναι και, δεν ξέρω, ίσως αλλεργικό, δεν ξέρω, ίσως και από την κούραση. Τέλος πάντων, δεν γνωρίζω τι συμβαίνει. Τουλάχιστον δεν είναι κορονοϊός και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ξέρουμε ότι δεν είναι. Και θα σας αφήσω έτσι λίγο περίεργα και απότομα, αλλά δεν έχω δύναμη για τίποτα. Αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ αργά. Είναι μία παρά το βράδυ που κάθομαι να σας γυρίσω αυτά τα πλάνα. Ό,τι έχουμε τελειώσει την πρώτη μέρα μετακόμισης, έχω κάνει ένα μπάνιο και θέλω να παραβάλω λίγο ενυδατική κρέμα στη μούρη μου, γιατί νιώθω πραγματικά ότι με τραβάει πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Και να πέσω για ύπνο, γιατί αύριο με περιμένει πάρα πολύ δύσκολη μέρα και αύριο είναι η μέρα που λογικά θα τελειώσουμε με τη μετακόμιση και ίσως μείνουμε το πρώτο μας βράδυ επάνω. Οπότε αυτά. Σας αφήνω και θα τα πούμε πάλι σύντομα με το νέο σπίτι, το οποίο δεν έχει τελειώσει στην ουσία ακόμα, οπότε μην περιμένετε ότι θα δείτε πάρα πολύ γρήγορα πλάνα από το καινούργιο σπίτι με το πώς εξελίχθηκε, γιατί μας λείπουν ακόμα πάρα πολλά πράγματα, απλά είναι κατοικήσιμο πλέον, οπότε μπορούμε να μπούμε. Λείπουν κάποιες λεπτομέρειες στο μπάνιο, όπως το τζάμι στο μπάνιο, όπως κάποια άλλα πράγματα που πρέπει να, για να κρεμάμε τις πετσέτες, πώς λέγεται. Φώτο δεν έχουμε, είμαστε με απλές λάμπες. Όλα αυτά, αλλά τώρα που ανοίξανε τα καταστήματα, σιγά σιγά θα αρχίσω και εγώ να κλείνω το ραντεβού μου για να πηγαίνω να βλέπω και κανένα φωτιστικό από κοντά. Τέλος πάντων, θα τα δούμε αυτά σιγά σιγά, οπότε σας αφήνω. Και θα τα πούμε πάλι πάρα πολύ σύντομα. Επίσης θέλω να σας πω ότι τρέχουν πάρα πολύ ωραίοι διαγωνισμοί στο Instagram με παιδικά παπούτσια και... Αχ, και κάτι άλλο είναι που θα ανέβει τώρα με διαγωνισμός. Τι είναι? Έχω κολλήσει, δεν θυμάμαι. Άλλος ένας διαγωνισμός θα ανέβει τώρα. Οπότε αν θέλετε μπείτε να ρίξετε μια ματιά. Λοιπόν αυτά. Και θα τα πούμε σύντομα. Σας φιλιά.